Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή στο Επίκεντρο εδώ, από την τηλεόραση Σούπερ για όλη την κεντρική Μακεδονία. Παραμονές, κυρίες και κύριοι, των δημοτικών και αυτοδιοικητικών εκλογών γενικότερα του Μαΐου του 2019. Πολλά γίνονται, πολλές ζυμώσεις υπάρχουν σχεδόν από όλες τις κομματικές παρατάξεις. Από ό,τι τουλάχιστον λένε τα τελευταία στοιχεία και βλέπουμε και εμείς παρακολουθώντας την επικαιρότητα. Πριν από λίγες μέρες, κυρίες και κύριοι, το στέλεχος του κινήματος ΚΙΝΑΛ, το παλαιό ΠΑΣΟΚ για όσους δεν το γνωρίζουν, η κυρία λοιπόν Εύη Χριστοφιλοπούλου ήταν εδώ στην Χαλκιδική, μίλησε με ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και κυρίως για το θέμα του νέου νόμου που θα τηρηθεί στις επόμενες εκλογές και είναι το γνωστό σε όλους πλέον, το νόμος Κλισθένη. Η κυρία Χριστοφιλοπούλου λοιπόν βρέθηκε με στελέχη, μίλησε και κυρίως μίλησε αποκλειστικά εδώ στην κάμερα της εκπομπής, το επίκεντρο της τηλεόρασης Σούπερ. Να δούμε λοιπόν το σχετικό βίντεο, τι υπόθηκε εκεί και τι δήλωσε φυσικά και η κυρία Χριστοφιλοπούλου, αλλά και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του Νομού Χαλκιδικής, ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος. Θέλω πραγματικά να επισημάνω το γεγονός ότι η επίσκεψή μας από κοινού, τόσο στη Σιθωνία όσο και στον Δήμο της Νέας Προποντίδας, ήταν πολύ ουσιαστική. Και να πω ότι αυτή η επίσκεψη, η σημερινή δική μου, και πάρα πολλές άλλες που γίνονται και θα γίνονται, έχουν σκοπό την ενημέρωσή μας, γιατί ήρθαμε να ακούσουμε, δεν ήρθαμε μόνο να μιλήσουμε, την ενημέρωσή μας για τα τοπικά προβλήματα. Στην περίπτωση του νομού Χαλκιδικής είχαμε και το τραγικό συμβάν της Πυρκαγιάς πριν λίγες μέρες μόνο, την ενημέρωσή μας από σας και για τα τοπικά προβλήματα και για τις προτάσεις που υπάρχουν, έτσι ώστε στην πορεία προς τις εκλογές, και έχουμε σύντομα όχι μόνο περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, αλλά έχουμε σίγουρα και ευρωεκλογές και εθνικές εκλογές. Κανείς δεν ξέρει πότε θα συμβούν οι εθνικές εκλογές, αλλά οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Και πριν ξεκινήσω με τον Κλισθένη, θα πω στην αρχή δύο λόγια και θα παρακαλέσω γραμματέα μετά να πάρουν το λόγο τα αυτοδιοικητικά στελέχη και να συζητήσουμε πάνω σε επιμέρους ζητήματα του Κλισθένη. Πριν πω στα αυτοδιοικητικά, θέλω να κάνω δύο επισημάνσεις. Η πρώτη επισημάνση είναι ότι προχωράμε δυνατά στο κίνημα αλλαγής, στην επεξεργασία προτάσεων, βγαίνουμε με πραγματικές θέσεις, συζητούμε σε κεντρικό επίπεδο, αλλά όπως είπα και σε κάθε νομό της χώρας, γιατί θέλουμε μεθαύριο, απευθυνόμενοι στον ελληνικό λαό, να δώσουμε μία πρόταση ως εναλλακτική λύση ενός ψεύτικου διλήμματος. Και το ψεύτικο δίλημα δεν είναι άλλο από το Τσίπρας ή Μητσοτάκης. ΣΥΡΙΖΑ ή Νέα Δημοκρατία. Και ξέρετε όλοι ότι αυτή τη στιγμή, μετά από 3,5 χρόνια, η χώρα όχι μόνο δεν βγήκε από την κρίση, απλώς τέλειωσε το τρίτο μνημόνιο Τσίπρα Καμένου. Όχι μόνο δεν βγήκε από την κρίση, αλλά έχει βαριά πλεονάσματα έως το 22, τέτοια που της δένουν τα χέρια για την ανάπτυξη. Έχει σκληρή εποπτεία από τους λεγόμενους θεσμούς, παλιά την έλεγαν τρόικα, αλλά για να κάνουν βαφτίσια ξέρουν πάρα πολλά, πάρα πολύ καλά. Αλλά δυστυχώς έχει εκχωρηθεί και το σύνολο σχεδόν της δημόσιας περιουσίας στο υπερταμείο και πρόσφατα και εδώ για τον νομό και για τη Βόρεια Ελλάδα έχουμε μάθει ότι ακίνητα ακόμα και πολιτιστικού χαρακτήρα και μνημεία έχουν εκχωρηθεί στο ταμείο που η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου ήταν η πρώτη από τις κυβερνήσεις της κρίσης, η οποία ενέδωσε στις πιέσεις που είχαμε και εμείς στο ΠΑΣΟΚ και όλες οι κυβερνήσεις στην κρίση, να είναι το υπερταμείο με διοικήσεις που η πλειοψηφία να μην είναι Έλληνες. Αυτή είναι η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου. Από την άλλη, μη μου πείτε ότι πιστεύει κανείς ότι επειδή ο Μητσοτάκης θέλει να παίξει τον αρχηγό που είναι κεντρός και δημοκράτης και να προσελκύσει δικούς μας ψηφοφόρους, ότι δεν ξέρουμε όλοι τι σημαίνει Νέα Δημοκρατία. Τι σημαίνει δεξιά παράταξη. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά και το ξέρει και ο ελληνικός λαός. Και θυμάται ο ελληνικός λαός. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι αν ο ένας θέλει
Από τη μία να είναι δουλικός, όπως είπα, στους ξένους, και από την άλλη να άγεται και να φέρεται από ιδεοληψίες. Βλέπετε την ανομία που επικρατεί στα πανεπιστήμια μας. Βλέπετε δίπλα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Γιατί για αυτούς οι μπαχαλάκηδες είναι πελάτες. Είναι κατηγορία πελατών μαζί με άλλους. Η έμφαση λοιπόν, γιατί σήμερα μου ήρθε αυτό ως αίτημα, όπου και αν πήγαμε, όπου και αν επισκεφθήκαμε, μου ήρθε σαν αίτημα και εδώ στη Χαλκιδική, πόσο μεγάλη σημασία έχουν τα σώματα ασφαλείας, οι πυροσβέστες μας, οι αστυνομικοί μας. Και εμείς λοιπόν στο Κίνημα Αλλαγής, έχοντας την παλιά παράδοση του ΠΑΣΟΚ, που ήταν το πρώτο που έφερε δημοκρατικές διαδικασίες μέσα στην αστυνομία, και εκδημοκρατισμό αλλά και εξυγχρονισμό της αστυνομίας, εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι χωρίς προτεραιότητα στην ασφάλεια του πολίτη, στην υγεία και στην παιδεία, δεν μπορεί να πάει κανείς μπροστά. Είναι λοιπόν ψευδοδίλημα το Τσίπρας ή Μητσοτάκης, και στο Κίνημα Αλλαγής είμαστε αποφασισμένοι να το σπάσουμε αυτό το δίλημα. Ξέρω και θα έχετε δει ότι όσες φορές βγαίνουμε στην τηλεόραση, και εγώ η ίδια προσωπικά, αλλά και πάρα πολλά από τα στελέχη μας και η ίδια η πρόεδρος, η ερώτηση είναι με ποιον θα πάτε. Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Με κανέναν. Το με ποιον θα πάμε και ποιος, πόσους ψήφους θα πάρουμε και τι θέση θα μας δώσει ο ελληνικός λαός, θα το δούμε στις εκλογές. Στις εκλογές λοιπόν θα κατέβουμε με ξεκάθαρο πρόγραμμα και θέσεις και αυτόνομο λόγο και ρόλο. Όσοι θέλουν να μας σύρουν, είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη, πλανώνται πλάνη νυκτράν. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ξεκάθαρο. Και επειδή καταλαβαίνουν ότι τώρα που υπήρξε αυτή η σύνθεση διαφόρων δυνάμεων στα πλαίσια του κινήματος αλλαγής, ότι είμαστε μια ιωνία πυλή. Κάποια στιγμή αγγίξαμε και το 10, λένε έχουμε μυστικές μετρήσεις που λένε ότι έχουμε δυναμική. Και εδώ στον Ομό, από ό,τι κατάλαβα και είδα, από τα λίγα που πρόλαβα, υπάρχει μια δυναμική και πολλοί από τους πολίτες που παλιά ήταν δικοί μας φίλοι, ξαναρχίζουν να μας ακούν, γιατί απογοητεύτηκαν νυκτρά από αυτά που είδαν. Και είδαν όχι μόνο την κοροϊδία, αλλά είδαν και το ξεπούλημα, γιατί περί αυτού Αθηνά. Πρόκειται. Αθηνά, εδώ. Τελειώνω αυτή την πολιτική εισαγωγή, θέλοντας να επισημάνω ότι ακριβώς επειδή βλέπουν και ανησυχούν για τη συγκρότηση του κινήματος αλλαγής, η λάσπη στον ανεμιστήρα της κυβέρνησης είναι μεγάλη. Και επειδή πολλά ακούγονται και λέγονται, παραδείγματος χάρη για την περίπτωση Παπαντονίου, θέλω να πω, επειδή πάτε και μιλάτε ως αυτοδιοικητικά στελέχη και σε χώρους δουλειάς και σε καφενεία και σε χώρους μαζικούς, θέλω να θυμίσω σε όλους, πρώτον, ότι από το 2007 ο Γιάννος δεν έχει καμία σχέση με είτε το ΠΑΣΟΚ τώρα, τότε, είτε το Κίνημα Αλλαγής σήμερα και το ΠΑΣΟΚ σήμερα. Θέλω να θυμίσω ότι οι νόμοι με βάση τους οποίους η δικαστική εξουσία μπόρεσε όχι μόνο αυτούς, αλλά και άλλους να δει και να αποκαλύψει και να πάρουν το δρόμο της δικαιοσύνης, είναι νόμοι που ψήφισε το ΠΑΣΟΚ. Και δεν είναι μόνο οι νόμοι που αφορούν τον οικονομικό εισαγγελέα, τον εισαγγελέα της διαφθοράς, τις διατάξεις για τις offshore, για τους ελέγχους του πολιτικού χρήματος. Είναι και οι νόμοι για τη διάβγεια. Είναι και οι νόμοι για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και το πάρτι που γινόταν στην υγεία, το οποίο πάρτι ήταν μεταξύ 2004-2009, αλλά περιέργως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ καλύπτει την κυβέρνηση του Καραμανλή το 4-9, που χρέωσε τη χώρα, διπλασίασε το χρέος και είχαμε και διπλά ελλείμματα και τεράστιο άνοιγμα στο ισοζύγιο πληρωμών. Τη χώρα τη βουλιάξανε και βρήκανε μετά τον Τσίπρα μαζί με τον Καμένο και τους Παπαγγελόπουλους, τους επωνομαζόμενους Κερασπούτιν. Δεν τους το παγώ, άλλοι τα λένε και τα υπονοούν. Και τους Παπαγγελόπουλους για να ελέγξουν την κατάσταση. Λοιπόν, δεν θα περάσει, γιατί ο κόσμος δεν τρώει πια κουτόχορτο. Ο κόσμος καταλαβαίνει ότι όχι μόνο έχουν απομακρυνθεί τα στελέχη που πλήγωσαν την παράταξη, και δεν είναι το ΠΑΣΟΚ αυτή. Το ΠΑΣΟΚ είναι και η Μελίνα, είναι και ο Γιώργος, είναι και ο Αντρέας ο ιδρυτής μας, είναι όλοι αυτοί που χάραξαν την ιστορία του τόπου. Και επειδή θέλω τώρα να μπω στην αυτοδιοίκηση, ποια είναι η πολιτική παράταξη, αγαπητοί φίλες και φίλοι, ποια είναι η πολιτική παράταξη η οποία έφερε κύματα επικυμάτων αποκέντρωσης,
Μου λένε ότι είναι ατελή. Θα συμφωνήσω. Μου λένε ότι έχουμε κάνει και λάθη. Πάλι θα συμφωνήσω. Αλλά για πείτε μου, πού ήταν η αυτοδιοίκηση το 1981. Τι ακριβώς αρμοδιότητες είχε αυτοδιοίκηση τότε και πόσους βαθμούς. Μάζευε τα σκουπίδια, είχε τα κημητήρια, τις παιδικές χαρές, άντε και το φωτισμό και κάνα δύο τέτοιου είδους αρμοδιότητες, ακόμα και την ίδρυυση. Και αν εξαιρέσεις μόνο το νόμο για τις ΔΕΙΑ που έφερε τότε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν υπάρχει μία νομοθεσία με τα ρυθμιστική της τοπικής αυτοδιοίκησης που να αφορά αρμοδιότητες, που να αφορά τη δομή, τη δημιουργία του δεύτερου βαθμού, που να αφορά την εποπτεία της τοπικής αυτοδιοίκησης και τον έλεγχο σκοπιμότητας του τότε νομάρχη του διορισμένου, τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, τελικά την περιφερειακή αυτοδιοίκηση και τον Καποδίστρια και μετά τον Καλλικράτη για την πρωτοβάθμια και όχι μόνο τον Καλλικράτη για την περιφερειακή δυνατή αυτοδιοίκηση. Το ΠΑΣΟΚ ίδρυσε στην ουσία, επανίδρυσε το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης στη μεταπολιτευτική Ελλάδα και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Και για τα αυτοδιοικητικά μας τελέχη είμαστε υπερήφανοι. Τι χρειάζεται τώρα, να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Και πρέπει να πω αυτό που είπα και στο Δήμο Νέας Προποντίδας το πρωί, ότι εκτός από τους ίδιους τους θεσμούς αυτοδιοίκησης, θέλω να θυμηθούμε όλοι τους θεσμούς που αγάπησε ο πολίτης στα πλαίσια της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα ΚΑΠΗ, τα ΚΕΠ, το Βοήθεια στο Σπίτι, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, τους Ρυθμιστικούς Σταθμούς. Τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρίες και πάει λέγοντας. Όλα αυτά είναι θεσμοί δικοί μας. Και είναι δική μας υπερηφάνεια που αγκαλιάστηκαν από το πολιτικό σύνολο το σύστημα στο σύνολό του. Και βλέπεις τώρα από κάθε πλευρά και αναφέρονται σε αυτούς τους θεσμούς και τους πιστεύουν πια εκ των υστέρων, όταν εμείς, ξαναλέω, τους ψηφίζαμε μόνοι μας. Και ήρθε λοιπόν η κυβέρνηση της δίθεν αριστεράς να φέρει μεταρρύθμιση λύση στην τοπική αυτοδιοίκηση και έφερε το κλεισθέν. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στον νομό Χαλκιδικής. Ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε και μιλάτε στην τηλεόραση Σούπερ της Κεντρικής Μακεδονίας. Είδατε κάποια πράγματα σήμερα στον νομό Χαλκιδικής. Επισκεφθήκατε σχεδόν τους μεγαλύτερους δήμους. Τι έχετε αποκομίσει εν πρώτης από αυτή την επίσκεψη, για να πάμε και στα επιμέρους μετά. Καταρχήν, κύριε Παπαδόπουλο, χαίρομαι που σήμερα είχα την ευκαιρία όλη την ημέρα να είμαι στη Χαλκιδική. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ να συζητήσω μαζί σας και να ακούσουν οι τηλεθεατές σας και τη συζήτησή μας και μέσα από αυτή τις εντυπώσεις. Οι εντυπώσεις είναι πάντα θετικές για ένα νομό που είναι διεθνής προορισμός, που έχει απίστευτο κάλος και δυνατότητες. Από την άλλη, τα προβλήματα υπάρχουν. Και πρόσφατα είχαμε και την μεγάλη πυρκαγιά στη Σιθωνία. Είχα λοιπόν τη δυνατότητα να επισκεφθώ επί τόπου. Συζήτησα εκεί με τον διοικητή, με τον υποδιοικητή, με τους πυροσβέστες, με τους εθελοντές πυροσβέστες, με στελέχη του Δήμου. Επισκέφθηκα επί τόπου την περιοχή που κάηκε και είδα. Και είδα μάλιστα και την προσπάθεια. Και έδωσα τα συγχαρητήριά μου στους όλους τους συντελεστές. Ήταν αξιόλογη η προσπάθεια. Πολύ αξιόλογης προσπάθειας που κατορθώσαμε να μην θρηνήσουμε θύματα, να έχουμε τη δυνατότητα να εκενωθεί έγκαιρα το χωριό. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια ζημιά μεν, αλλά χωρίς ανθρώπινα θύματα, ξαναλέω, και χωρίς να καταστραφούν και περιουσίες. Υπάρχει ένα θέμα με τα μελίσια, θα το μεταφέρω. Το δεύτερο πράγμα που μου έκανε εντύπωση είναι ότι έχουμε αρκετό δυναμισμό και προτάσεις αναπτυξιακές στους Δήμους, ιδιαίτερα στο Δήμο της Νέας Προποντίδας που επισκέφθηκα το πρωί. Δυστυχώς, λόγω της ομίχλης του αεροδρόμιου της Μίκρας, δεν κατέστη δυνατό να πάω και στην Κασάνδρα όπως ήταν προγραμματισμένο. Σήμερα είμαι εδώ στον Πολύγυρο, τώρα το απόγευμα. Mm-hmm. Θεωρώ λοιπόν ότι όλη η Χαλκιδική έχει τη δυνατότητα αυτή την ήδη πολύ μεγάλη τουριστική ανάπτυξη που έχει να την κάνει ακόμη πιο ποιετική, να διευρύνει την τουριστική περίοδο και να εξελίξει το τουριστικό προϊόν. Έχω επίσης αποκομίσει την εντύπωση ότι οι δυνατότητες του νομού σε σχέση και με το ανθρώπινο δυναμικό του είναι πολύ μεγάλες. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την τοπική αυτοδιοίκηση και πιστεύω ότι τις επόμενες εκλογές θα αναδειχθούν και από εμάς, από το κίνημα αλλαγής, πολύ άξια στελέχη στους Δήμους. Σας άκουσα να μιλάτε με πολύ σκληρά λόγια
για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, να το λέμε έτσι, για την σημερινή κυβέρνηση. Τους αποκαλέστηκε, παρακαλώ πολύ, διορθώστε με αν κάνω λάθος, πολιτικούς τυχοδιώκτες. Ακούγονται όμως, κύριε Υπουργέ, πάρα πολλά τον τελευταίο καιρό. Έχουμε εκλογές, αυτοδιοικητές, λίγο καιρό και ίσως έχουμε και εθνικές, ότι οι άνθρωποι του Κινάλ συζητάνε με τον ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι άλλοι συζητάνε με το Ποτάμι, κάποιοι άλλοι συζητάνε για μια συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας κλπ. Εσείς ως εκπρόσωπος και στέλεχος πραγματικά από τα μεγαλύτερα και τα καλύτερα στελέχη του ΠΑΣΟΚ παλιά, του Κινάλ σήμερα, ποια είναι η γνώμη σας, ποια είναι η άποψή σας και μην απαντήστε, κύριε Υπουργέ, σε εμένα, απαντήστε στους Μακεδόνες, γιατί απευθυνόμαστε όλους τους Μακεδόνες, όχι τους Βόρειους, για να μην μπερδευτούμε, απευθύνεστε στους Μακεδόνες. Τι θα κάνετε τελικά στις εκλογές, με απλά λόγια. Επειδή είπατε την λέξη Μακεδόνες. Μάλιστα. Έτσι αισθανόμαστε εμείς, ναι, κύριε. Ναι, και εμείς τιμούμε τη Μακεδονία μας. Με συγχωρείτε, αλλά είμαι Μακεδόνας εγώ και θέλω να το πω. Ναι, και εγώ θέλω να πω σε όλο τον κόσμο που μας ακούει ότι το κίνημα αλλαγής στο ζήτημα το μακεδονικό ήταν εξ αρχής σαφές και ξεκάθαρο. Είπε καθαρά ότι ενώ χρειάζεται μια βιώσιμη λύση, η λύση που επεξεργάστηκε αυτή η κυβέρνηση και μάλιστα πίσω από τις κουίντες και την έφερε τελευταία στιγμή και δεν προσπάθησε καν να πάει σε μια εθνική συστράτευση που θα ευελτίωνε αυτή τη συμφωνία, όπως ήρθε τελικά, εμείς αυτή τη συμφωνία τη θεωρούμε απαράδεκτη σε δύο σημεία, στο ζήτημα της μακεδονικής γλώσσας και της μακεδονικής εθνότητας. Αν έρθει στη Βουλή θα ψηφιστεί από εσάς ποτέ ή όχι? Όχι, βεβαίως. Και πόσο κατηγορηματικοί είστε? Είμαστε απολύτως κατηγορηματικοί. Δεν υπάρχουν διαρροές από το Κινάλ? Όχι, δεν υπάρχουν διαρροές από το Κινάλ. Υπάρχει μια ελαφρώς διαφοροποιημένη θέση από τον Θανάση Χαρόπουλο της ΔΗΜΑΡ και μόνον. Σύμπασα η ομάδα, η κοινοβουλευτική του Κινήματος Αλλαγής σήμερα είναι στο πλευρό της Προέδρου, της κυρίας Γεννηματά, η οποία έχει σαφές στίγμα στην πολιτική της για τη Μακεδονία και για τα εθνικά ζητήματα. Η λύση των Πρεσπών δεν είναι λύση, δημιουργεί πολύ περισσότερα προβλήματα από εκείνα που πήγε δήθεν να λύσει και εδώ μιλάμε γιατί αποκαλούμε πολιτικούς τυχοδιώκτες τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και είναι μια από τις χειρότερες κυβερνήσεις που έχει ζήσει ποτέ αυτός ο τόπος. Μίλησατε είναι πολύ σκληρά πριν. Ναι, διότι ακόμη ακριβώς, κύριε Παπαδόπουλο, και τα εθνικά ζητήματα τα έβαλε στο καλάθι της μικροκομματικής πολιτικής. Έκανε λοιπόν σπέκουλα ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος από τη δική του πλευρά, συγκρούονται ο ένας με τον άλλον, ίσως και συμφωνημένα, δεν μπορεί να ξέρει κανείς. Πιστεύει ότι ήταν στημένο αυτό? Δεν μπορώ να κάνω θεωρήσεις. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω αυτού του είδους τις λογικές. Όταν λοιπόν βάζεις στο μικροκομματικό σου παιχνίδι και στον τακτικισμό, γιατί το μόνο πράγμα στο οποίο παίρνει 10 ο κύριος Τσίπρας είναι οι τακτικισμοί αυτοί και μόνον. Στρατηγική δεν έχει, θέσεις δεν έχει, την πατρίδα δεν την πονάει, τη Μακεδονία δεν την πονάει και το έχει δείξει στην πράξη αυτό. Λοιπόν, δεν μπορεί να φέρει το μακεδονικό ξαφνικά και χωρίς καμία προειδοποίηση και να λέει ότι αυτό είναι, πάρτε το. Δεν το παίρνουμε και δεν το ψηφίζουμε, πολύ απλά. Δεν το ψηφίζουμε. Μάλιστα. Και δεν πρόκειται να υποκύψουμε σε καμία πίεση. Κύριε Υπουργέ, σας τύχησε πάρα πολύ η συνεργασία που κάνατε με την Νέα Δημοκρατία κάποτε, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι προέρχεστε από έναν ιστορικό χώρο, δεν ξεχνάμε τι σημαίνει δεξιά, ποια είναι η δεξιά κλπ. Και αυτό σας κόστησε στα εκλογικά ποσοστά σας. Από εδώ και πέρα, αυτές τις ημέρες, αυτή την περίοδο, βλέπουμε την επικαιρότητα να βαδίζουμε δηλαδή προς τις εκλογές με την σπάθη ενός εισαγγελέα. Και ενώ Τσοχατζόπουλος, ενώ Παπαντονίου και αυτές τις ημέρες ακούγεται και το όνομα του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Κωνσταντίνου Σιμίτη. Βλέπετε ότι πηγαίνουμε στις εκλογές με συνοδεία εισαγγελέα, είναι κάτι στημένο, πιστεύετε, από την κυβέρνηση, από τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, τέλος πάντων από την κυβέρνηση θα το λέμε, ή είναι κάτι που ίσως πιστεύετε ότι έπρεπε κάποια στιγμή να γίνει για να ξεκαθαρίσουν κάποιες γνώμες, κάποιες απόψεις που υπήρχαν όλα αυτά τα έτη για κάποια δυνατά στελέχη του κόμματος? Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ούτε η Τσοχατζόπουλη ούτε η Παπαντονίου. Ετέθησαν εκτός κινήματος πάρα πολλά χρόνια πριν, με την πρώτη νήξη για το χέρι στο μέλι απομακρύνθηκαν.
Θέλω να θυμίσω, κύριε Παπαδόπουλε, ότι οι νόμοι με τους οποίους μπόρεσε να καταδικαστεί ο Τσοχαντζόπουλος σήμερα και να είναι καταδικασμένος και ο Παπαντονίου είναι προφυλακισμένος, είναι νόμοι που ψηφίστηκαν μόνο από το ΠΑΣΟΚ. Προφυλακισμένος είναι. Είναι προφυλακισμένος. Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε αν είναι η δικαιοσύνη ένοχος. Θα επιληφθεί. Φίλυπρος. Και μόνον. Ο Παπαντονίου από το 2007 δεν αποτελεί μέλος μας, αλλά οι νόμοι με βάση τους οποίους μπόρεσαν να βρουν τις ροές του μαύρου χρήματος είναι νόμοι που ψηφίστηκαν από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ από το 2009 και μετά. Ο οικονομικός εισαγγελέας, ο εισαγγελέας της διαφθοράς, οι διατάξεις για τις offshore, η διάβια, η έλεγχη της δικαιοσύνης, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, μία σειρά από πράξεις διαφάνειας και εργαλεία στα χέρια της δικαιοσύνης. Τώρα η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει γρήγορα τη δουλειά της, γιατί αυτές οι υποθέσεις εκκρεμούν, αλλά με συγχωρείτε, εμπλέκουν τον κύριο Σιμίτη για ποιο λόγο? Είναι απαράδεκτο έναν πρωθυπουργό, ο οποίος έβαλε τη χώρα στην ΟΝΕ, ο οποίος έβαλε την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου η αξιοπιστία της χώρας, βεβαίως υπήρξαν λάθη και βεβαίως οι συγκεκριμένοι δύο ελέγχονται. Ο ένας έχει καταδικαστεί και ο άλλος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα γενικεύσεις. Και εδώ, κύριε Παπαδόπουλε, απαντώ σε αυτούς που προσπαθούν να ρίξουν τη λάσπη. Η γενίκευση είναι, δηλαδή, αν ένας στην οικογένεια ή στο κόμμα έχει βρεθεί να είναι αξιόπινος, είναι όλοι βρώμικοι. Αυτό ποιος το λέει? Τα φασιστικά καθεστώτα. Ο γκεμπελισμός, ο ολοκληρωτισμός, αυτό είναι ίδιο των φασιστικών καθεστώτων. Όταν το ακούμε από πηγές και διαρροές και εφημερίδες του καθεστώτος Σιριζανέλ, γιατί αυτό προσπαθούν να κάνουν, καταλαβαίνουμε ότι προσπαθούν, ότι φοβούνται το κίνημα αλλαγής και όπως πετάνε λάσπη στη Νέα Δημοκρατία, πετάνε λάσπη και σε εμάς. Απαντώ λοιπόν και στον κόσμο που μας ακούει, δεν θα πάμε με τη Νέα Δημοκρατία, διότι είναι ο παραδοσιακός αντίπαλος και θα παραμείνει αντίπαλός μας. Δεν θα πάμε με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτα, να έχουμε να κάνουμε τίποτα, ούτε με το ξεπούλημα της Μακεδονίας, ούτε με το ξεπούλημα της εθνικής περιουσίας, με το υπερταμείο και όλη την εποπτεία που έχει μπει βραχνά στον ελληνικό λαό, αλλά θα πάμε με το δικό μας αυτόνομο λόγο και ρόλο. Ο λαός θα αποφασίσει και μετά τις εκλογές οποιαδήποτε συμμετοχή μας ή ασδήποτε φύσης σε οποιαδήποτε κυβέρνηση συνεργασίας θα έχει να κάνει με προγραμματικές βάσεις, θέσεις και μόνο και με τίποτε άλλο. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο. Είστε υπεύθυνοι και για τον νέο νόμο κλεισθένη που θα πάμε στις επόμενες εκλογές του Μαΐου. Σίγουρα έχετε... Όχι, δεν το ψήφισα. Δεν είμαι καθόλου υπεύθυνη ως αντιπολίτευση. Υπεύθυνη, συγχωρείτε, σαν κοινά, ναι. Σας είπαμε. Όχι, το λέω γιατί. Καταλαβαίνω, κυρία μου, καταλαβαίνω γιατί το είπατε και με μεγάλη έμφαση πριν από λίγο που είδαν οι τηλεθέτες στο βίντεο. Έχετε σίγουρα πάει σε πολλούς νομούς, έχετε σχεδόν όλη την Ελλάδα. Ακούτε συνεχώς από όλη την Ελλάδα μηνύματα που έρχονται από στελέχη σας και όχι μόνο από απλούς, ίσως από απλούς ανθρώπους, γιατί βλέπω ότι έχετε μια ιδιαίτερη επικοινωνία με απλούς ανθρώπους και όχι μόνο με στελέχη εσείς. Θέλω να σας ρωτήσω, κατά πόσο στην Μακεδονία που απευθύνεστε τώρα μέσω της τηλεόρασης Σούπερ, κατά πόσο έχετε αποφασίσει να εμπλουτίσετε ή να ανανεώσετε τους ανθρώπους του κόμματος στις δημοτικές εκλογές και αν έχετε αποφασίσει πάλι ως κόμμα, αν θα κατεβάσετε ψηφοδέλτια έστω και σε μικρούς δήμους, γιατί τουλάχιστον εδώ στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παρατηρείται το φαινόμενο ότι πολλά στελέχη σας, το κοινά εννοώ, στελέχη σας, συντροφοί σας όπως τους λέτε εσείς πολύ καλά, πηγαίνουν με κόμματα που είναι της αντιθέτου παράταξης, της δεξιάς τέλος πάντων ή της Νέας Δημοκρατίας που είπατε εσείς πολύ χαρακτηριστικά. Τις αυτοδιοικητικές λέτε. Ναι, κυρία μου, ναι, ακριβώς τις αυτοδιοικητές, κύριε Υπουργέ. Σκοπεύετε αυτούς τους ανθρώπους να τους πάρετε πίσω, να κατεβείτε αυτόνομοι με δικά σας ψηφοδέλτια κλπ. Ή είστε ακόμη στο στάδιο κάποιας προεργασίας ίσως? Στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζουμε ομόθυμα και ομόφωνα την υποψηφιότητα του Χρήστου Παπαστεργίου για τις περιφερειακές εκλογές. Είναι ένα δυναμικό στέλεχος του κινήματος αλλαγής, ένας επιστήμων, ένας άνθρωπος με εμπειρία στα κοινά. Είναι, πραγματικά μπορεί να προσφέρει και είμαστε στο πλευρό του. Όμως, από εκεί και πέρα, στους Δήμους, έχουμε πει ξεκάθαρα ότι είναι καλό στις πρωτεύουσες των νομών και σε μεγαλύτερους Δήμους να γίνει μια προσπάθεια συνεργασιών των στελεχών μας, των αυτοδιοικητικών στελεχών μας, έτσι ώστε να συγκροτηθούν και παρατάξεις που να είναι, αν όχι αμιγώς κίνημα αλλαγής και άλλες δυνάμεις, οι οποίες... Υγιείς δυνάμεις της αυτοδιοίκησης που συνεργάζονται σε ένα τοπικό πρόγραμμα.
Εκεί βεβαίως που δεν θα καταστεί δυνατή ένας τέτοιος σχηματισμός, τότε το κίνημα αλλαγής και ιδιαίτερα στους μικρότερους δήμους μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις και να μην δώσει στηρίξεις, όπως λέμε, και να αφήσει τα τοπικά όργανα του κινήματος αλλαγής να αποφασίσουν ελεύθερα. Είναι όμως για μας στοίχημα να προσπαθήσουμε, ιδιαίτερα στους σημαντικούς δήμους σε κάθε νομό, να σχηματιστούν αυτές οι προοδευτικές συνεργασίες στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπουργέ μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που κάνατε και μιλήσαμε. Αν θέλετε να πείτε κάτι στην Μακεδονία που σας ακούει τώρα, πολύ ευχαρίστως, για να σας απεγκλωβίσω, γιατί καταλαβαίνω και την κόπωσή σας. Θέλω να πω ότι στο ΠΑΣΟΚ και στο κίνημα αλλαγής ήμασταν πάντα πατριώτες και ποτέ εθνικιστές. Και για μας ο πατριωτισμός σημαίνει ότι υπερασπίζομαι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ακόμη και όταν αυτό έχει πολιτικό κόστος, το εθνικά συμφέρον. Για μας λοιπόν η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μια κακή συμφωνία, έχει αγκάθια σοβαρά και γι' αυτό δεν πρόκειται να τη στηρίξουμε, αλλά θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις και τώρα και μετά τις εθνικές εκλογές, έτσι ώστε να υπάρχουν αλλαγές στη συμφωνία αυτή. Κοιτάξτε, στα πλαίσια, καταρχήν είχαμε τις πυρκαγιές στην Συθονία και σαν υπεύθυνη για την πολιτική προστασία ήθελε να δει από πρώτο χέρι σε ποια κατάσταση είναι η περιοχή και αν μπορούμε εμείς κάπου να βοηθήσουμε. Και εκμεταλλευτήκαμε από αυτό το γεγονός τις επίσκεψεις που ήθελε να κάνει για αυτόν τον λόγο και κάναμε μια μάζοξη στελεχών εδώ στον Πολύγυρο. Επειδή η κυρία Χριστοφιλοπούλου ήταν υπεύθυνη και για τον Κλισθένη, τις όποιες απορίες υπάρχουν, αν θέλουν να έρθουν εδώ πέρα να διευκρινιστούν σε ό,τι αφορά τις εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση. Κύριε Παπαδόπουλε, σαν γραμματέας της Νομαρχιακής του Νομού Χαλκιδικής, πλησιάζουν εκλογές του Μαΐου, οι αυτοδιοικητικές και οι περιφερειακές. Έχετε κάποιο πρόγραμμα, κάποιο σκοπό, στόχο να έχετε αυτόνομα ψηφοδέλτια σε δήμους του Νομού Χαλκιδικής, είτε σε περιφερειακό επίπεδο είτε σε τοπικό? Σε περιφερειακό επίπεδο, υποψήφιος από το κίνημα αλλαγής είναι ο Χρήστος Παπαστεργίου. Εμείς θα κάνουμε το ψηφοδέλτιό μας, θα το στηρίξουμε το ψηφοδέλτιο αυτό. Σε επίπεδο δήμων φρονούμε ότι και θέλουμε και επιδιώκουμε να έχουμε ψηφοδέλτια σε όλους τους δήμους. Υπάρχουν πληροφορίες ότι πολλά στελέχη δικά σας πηγαίνουν προς συνδυασμούς οι οποίοι ανήκουν σε άλλους κομματικούς. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο με δικά μας στελέχη, συμβαίνει και με στελέχη άλλων κομμάτων. Αυτό είμαστε τοπική αυτοδιοίκηση, είναι πιο χαλαρά τα πράγματα. Εντάξει. Νομίζω εμπολείς οι πιο πολλοί σύντροφοι και φίλοι της παράταξής μας θα είναι στα ψηφοδέλτια που θα καταρτήσουμε εμείς. Κύριε Παπαδόπουλε, όσον αφορά τις εθνικές εκλογές, αν και όποτε γίνουν ουδείς το γνωρίζει, έχετε κατασταλάξει, έχετε αποφανθεί ποια στελέχη σας, ποια άτομα τέλος πάντων θα καταρτήσουν το εθνικό ψηφοδέλτιο, αν και όποτε έρθουν εκλογές? Κοιτάξτε, να δείτε ένα πράγμα σας λέω, ότι στις προηγούμενες εκλογές, όταν είχαμε κάνει μια σύσκεψη νομαρχιακή, υπήρχε μόνο ένας υποψήφιος, ο Δερβελέγκας. Από εκεί και πέρα δεν υπήρχε ούτε ένας και κανένα ενδιαφέρον. Και από τα μέλη της νομαρχιακής, οι 7 είχαν έρθει σε εκείνη τη σύσκεψη, δεν ήρθε κανένας γραμματέας τοπικής οργάνωσης. Τώρα που κάλεσα αυτή την ανάλογη σύσκεψη για να κάνουμε προτάσεις για ποιοι ενδιαφέρονται για το ψηφοδέλτιο, ήμασταν 40 άτομα στην αίθουσα, πέρα από τα μέλη της νομαρχιακής, γραμματείς των τοπικών οργάνωσεων που ήταν άπαντες. Και οι προτάσεις ήταν πολλαπλές, ήταν 24 στον αριθμό. Καταλαβαίνετε ότι το ενδιαφέρον είναι μεγάλο και ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει πολιτικά και στον νομό και στη χώρα, νομίζω. Μόνο αυτό δηλώνει ότι έχουμε αλλαγή. Κάποτε δεν υπήρχε άνθρωπος να υποστηρίξει αυτό το πράγμα και τώρα υπάρχει πληθώρα στελεχών. Πιστεύετε? Τώρα, πώς θα γίνει το ψηφοδέλτιο είναι ευθύνη της Προέδρου και του Πολιτικού Συμβουλίου. Εμείς τις προτάσεις μας, εμείς μαζέψαμε τις υποψηφιότητες. Και όποιες άλλες έχουν, εμείς μαζέψαμε εδώ κάποιες υποψηφιότητες. Έχουν υποβληθεί, έχω μάθει και άλλες υποψηφιότητες, οι οποίες έχουν υποβληθεί κατευθείαν στο γραμματέα, γιατί έτσι έλεγε και η εγκύκλωση. Όσοι θέλαν, στέλνανε ηλεκτρονικά την υποψηφιότητά τους. Την πρόθεσή τους. Ναι, την πρόθεσή τους. Τώρα, έχει γίνει Επιτροπή Ψηφοδελτίων, με επικεφαλή τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, τον Μανώλη τον Χριστοτουλάκη, και με την ευθύνη του Πολιτικού Συμβουλίου θα δούμε σε λίγο τα ψηφοδέλτια. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, συνέβησαν πριν από λίγες ημέρες στο Δημαρχείο του Πολυγύρου, συγκεκριμένα στον νομό Χαλκιδικής, και αυτά υπόθηκαν και αυτά δήλωσε η κυρία Χριστοφιλοπούλου. Από εκεί και πέρα το θέμα, βεβαίως όλα τα θέματα της αυτοδιοίκησης βρίσκονται σε εξέλιξη. Εμείς τα παρακολουθούμε και φυσικά θα τα παρουσιάζουμε. Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι καλά. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα. Καλό βράδυ σε όλους. Καλή ξεκούραση.